έρχονται, λέει, παιδιά μου, πολύ δύσκολες μέρες. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πονηροί άνθρωποι θα φτιάξουν κάτι μέσα από τους δορυφόρους και θα μπομπαρδίζουν συνέχεια με ραδιοκύματα το μυαλό των ανθρώπων. Και τότε μου έδειξε σαν εικόνα τι θα συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων. Έβλεπα τον άνθρωπο να έχει διάφορες εικόνες, αλλά να είναι θολές. Σύγχυση μεγάλη στο μυαλό του ανθρώπου θα προκαλέσουν. Θα προκαλέσουν με τα κύματα αυτά βουίσματα. Θα βουίσει το μυαλό του ανθρώπου, λες κι είναι άρρωστο. Και θα λένε, μα πονάω το κεφάλι μου, τι είναι αυτό. Θα νιώθουν το κεφάλι, το μυαλό τους μέσα, σαν κάποιος να τους το πιάνει και να τους το σφίγγει. Θα νιώθουν άλλοι άνθρωποι το μυαλό τους να μην λειτουργεί σωστά και να έχουν τόση πίεση μέσα, πίεση πολύ, σε σημείο που να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Και άλλα τέτοια. Τρόμαξα. Πώς θα τα καταφέρουμε, Θεέ μου? Εσείς έχετε εμένα, λέει ο Θεός. Γι' αυτό σας δίνω τη Θεία Κοινωνία. Αλλά σας δίνω και ένα άλλο μεγάλο όπλο. Το Ευχέλαιο. Αν θα παίρνετε το Ευχέλαιο, θα σταυρώνετε εδώ. Για να προστατέψουμε το μυαλό μας από τις επιθέσεις του Σατανά. Είδα ανθρώπους χριστιανούς να παίρνουν το Ευχέλαιο, να το βάζουν μέσα σε ένα μπουκάλι με λάδι, να ρίχνουν μέσα το Ευχέλαιο, μέσα στο λάδι. Και όταν θα έχουν αρρώστιες, θα παίρνουν από αυτό ένα κουταλάκι με λάδι και θα το δίνουν στα παιδιά τους και θα πίνουν ήδη. Γιατί? Θέλω να σας κάνω πολύ κακό. Μου έδειξε μια εικόνα, σαν ένα μηχάνημα από ψηλά. Ξέρετε πως είναι τα λέιζερ? Ένα μηχάνημα να ρίχνει συνέχεια φωτοβολίδα, φως, πάνω σε έναν άνθρωπο, σε ένα χριστιανό. Και αυτός ο άνθρωπος σαν να ζαλίζεται, σαν να θέλει να πέσει κάτω. Ξαφνικά αρχίζει αυτός ο άνθρωπος και λέει, Πατέρα μου, ουράνιε, σε σένα αφήνω το σώμα μου και την ψυχή μου. Εσένα αγαπώ, Θεέ μου. Βοήθησέ με, Παναγιά μου. Εκείνη τη στιγμή, πάνω στο κεφάλι του και στο σώμα του, πλημμύρισε από ένα άλλο φως. Πολύ δυνατό. Και αυτή η σατανική φωτοβολίδα που πήγαινε στο μυαλό του, στο σώμα του, ξανά φεύγει έξω. Και τότε, σε κάποιο τέτοιο σημείο, λέει η Αγία Παρασκευή Επιβατινή, όταν εγώ πήγα στην έρημο, 5 χρόνια έμεινε μοναχή της στην έρημο και με πολεμούσε ο Σατανάς και έκανε τόσα πράγματα που δεν μπορεί να φανταστείτε. Τότε άγγελος μου δίδαξε και εμένα πώς να προσεύχομαι δυνατά, να κατεβάζω το μυαλό μου στην καρδιά και εκεί μέσα στην καρδιά να φωνάζω δυνατά, Ιησού μου, Βασιλιά μου, βοήθησέ με, βοήθησέ με, Πατέρα μου, ουράνια. Και τότε έβγαινε, λέει, μέσα από το σώμα μου ένα τόσο δυνατό λαμπρό φως που πετούσε μακριά τα δαιμόνια. Αλλά μου τα έδειξε αυτά ο Θεός για να διδάξω τώρα εσάς στα έσκατα χρόνια που ζούμε ότι και εσείς έτσι πρέπει να κάνετε. Θα κατεβάζετε το μυαλό σας στην καρδιά σας. Θα ενώνετε τα χεράκια σας και θα λέτε μέσα από την καρδιά σας, όχι με τα χείλη. Οι προσευχές που βγαίνουν μόνο από τα χείλη δεν τις φοβάται ο διάολος. Μοιάζουν, λέει, σαν τα όπλα που δεν έχουν μέσα οβίδα. Τι αξία έχει ένα πιστόλι όταν μέσα δεν έχει σφαίρα? Όταν όμως έχει σφαίρα μέσα, τότε φοβάται ο άλλος. Αυτό που πρέπει να έχετε μέσα σας, λέει, είναι αυτό που με δίδαξε και εμένα ο Θεός. Όταν με πολεμούσαν, λέει, οι δαίμονες, την ερημιά μοναχή μου και δεν τα κατάφερνα πολύ καλά, έλεγα συνέχεια προσευχές. Τότε το Πνεύμα του Θεού μου είπε, γλυκό μου κοριτσάκι, Παρασκευούλα, όταν θα προσεύχεσαι σε μένα, θα αφήνεις την καρδιά σου να μιλάει. Τότε άφησα την καρδιά μου να λέει προσευχές και το μυαλό μου να είναι μονάχα στον αγαπημένο μου. Τότε, λέει, η προσευχή που έβγαινε από τα χείλη μου, που έβγαινε μέσα από την καρδιά μου, έβγαινε, λέει, σαν φωτιά από τα χείλη μου και πετούσε μακριά τους δαίμονες.